Καλή εβδομάδα. Επίσης, σε λοιπόν, όλο τον κόσμο. Τι είναι το αναβαλώσιμο, είναι καινούργια έκφραση τώρα αυτή σήμερα. 50 ευρώ λέει το αναβαλώσιμο. Για δώστε μας μια εικόνα, είναι, τι είναι αλλάζει. Ένα παράβολο, είναι ένα παράβολο το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται όταν ένας εκ των διαδίκων ζητάει αναβολή για οποιοδήποτε λόγο. Δικαιολογημένα ή χωρίς λόγο. Αν κάποιος ζητάει αναβολή, από τώρα και μετά θα πρέπει να καταβάλει ένα παράβολο το οποίο κλιμακώνεται ένα 20, 30 μέχρι 50 ευρώ φτάνει. Μάλιστα. Αυτά είτε δικαιολογημένο, είναι... δηλαδή, είτε αδικαιολόγητο, αν θα ζητήσεις αναβολή. Δεν το ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν το ενδιαφέρει το δικαστήριο αυτό το πράγμα. Αυτός ο οποίος ζητάει αναβολή θα πρέπει να καταβάλει ένα παράβολο υπέρ ταχρήκ. Το ταχρήκ είναι το Ταμείο Χρηματοδότηση των Δικαστικών Κτηρίων. Και θα πρέπει να καταβάλει αυτό το παράβολο. Μάλιστα. Τι άλλο αλλάζει πέρα από αυτό, κύριε Παπαδάκη? Τι άλλο αλλάζει? Τι, ποιες αλλαγές? Έχουν αυξηθεί τα ένσημα, τα μεγαρόσημα. Από την άλλη πλευρά έχουν μειωθεί κάποια ποσά τα οποία έπρεπε να καταβληθούν για μηνύσεις, εγκλήσεις και κάποια πράγματα τα οποία αφορούν την ποινική δίκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση η τάση είναι να ακριβένει και να γίνεται πλέον ασύμφορη η προσφυγή του πολίτη στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, ας πούμε, ένα ποσό που μπορεί να... Από πόσο μέχρι πόσο μπορεί να διαθέσει κάποιος για να βρει το δίκαιο. Δεν το παίρνουμε έτσι. Αυτή τη στιγμή μου λέτε κάτι το οποίο είναι σε... Σχετικό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω σε καμία περίπτωση, γιατί είναι... διαφορετικά δικαστήρια, διαφορετικές διαδικασίες. Καταλαβαίνετε. Κατά τη δεν μπορώ να σας πω ότι θα κοστίσει από 5 μέχρι 10 ευρώ ή από 50 μέχρι 1000. Ναι. Μάλιστα. Κρατάμε αυτό λοιπόν, ότι για να βρεις το δίκιο σου πρέπει να πληρώσεις πολλά περισσότερα από ό,τι γνωρίζαμε. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Αυξάνονται, θα έχουν αυξηθεί τα πάντα, έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις, έχουν αυξηθεί οι εισφορές πλέον υπέρ των ταμείων, τα γνωρίζετε. Κατά συνέπεια, ναι, είναι δυσβάστατο αυτό πλέον, ειδικά και αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ μικρές απαιτήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο είναι συμφέρον πλέον να προστρέφουν σε δικαστικά προκειμένου να βρουν το δίκαιο τους. Μάλιστα. Για να τα εισπράξουν τα ποσά. Νομίζω έχει θετικά όμως η όλη ιστορία. Δηλαδή δεν θα τρέχεις για ψιλοπίδημα να κάνεις μήνυση, αν δεν είναι κάτι σοβαρό, νομίζω. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ταγκαράκη, το ψιλοπίδημα είναι απόλυτα σχετικό και υποκειμενικό. Δηλαδή, αν εγώ αποκαλέσω κάποιον με τη συνηθισμένη έκφραση που αρχίζει από μη και τελειώνει σε α, κάποιος μπορεί να το περάσει στο τούκου ως αστείο, να μην τον ακουμπήσει καθόλου. Κάποιος άλλος όμως θα το φέρει βαρέως. Δηλαδή, το δίκιο, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτός που δεν είναι ευγενής. Για κάποιον η ιδιοκτησία του είναι ιερή. Είτε του πάρει σε ένα μέτρο, είτε του πάρει σε ένα στρέμμα. Αυτός γιατί να μην μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να του βάλεις με ένα απαγορευτικό φράχτη το οποίο που αφορά όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να καταβάλει για να βρει το δίκιο του. Δεν είναι το δίκιο και το άδικο, σας λέω, είναι παιδημανικό, δεν είναι φως φανάρι πάντα. Μάλιστα. Κάτι που πειράζει εμένα, κάποιον άλλο μπορεί να μην τον ενοχλήσει καν. Ναι, αλλά ας πούμε αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιος μπορεί να το σκεφτεί και μια και δύο φορές για να πάει στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέω ότι. Ότι θα πηγαίνει πλέον. Πώς να το πω τώρα, ίσως τα πιο σοβαρά, κατά την άποψη, όπως καλά το τοποθετήσατε του κάθε πολίτη που μας ακούει τώρα. Αλλά είναι απαγορευτική η διαδικασία οικονομικά. Ειδικά για αυτούς που... Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κυρία Ταγκαράκη, όπως και η πρόσβαση στην υγεία, όπως και η πρόσβαση στην παιδεία, τα οποία είναι θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, κατεχειρωμένα συνταγματικά, θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Οτιδήποτε μπαίνει ως φραγμός, κατά τη γνώμη μας, είναι κακό. Κατακριτέο και δεν πρέπει να συμβαίνει.
Είναι το ίδιο πράγμα πριν από χρόνια. Θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που κάποιος έπρεπε να καταβάλει ένα ποσό για να πάει στο νοσοκομείο. Ναι. 5, 10, 15 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι. 5 ευρώ. Ναι. Από πού, γιατί. Ναι. Και αυτή τη στιγμή όσον αφορά την παιδεία, το ίδιο πράγμα γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώσει, να ξαναπληρώσει, να ξαναπληρώσει. Υπάρχει δωρεάν παιδεία κατά την κρίση στην Ελλάδα. Όχι, όχι βέβαια. Ναι. Το ίδιο πράγμα αρχίζει να συμβαίνει και με τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Μέσω Άλιστα. παραβόλων, μέσω αυξήσεων ασφαλιστικών υφορών, επικυρωσίμων, μεγαροσίμων, ενσίμων εν γέννη τέλος πάντων, mm-hmm. αυξάνεται το κόστος. Mm-hmm. Και είναι πλέον δύσκολο και στο δικηγόρο ακόμα και να κάνει μια εξυπηρέτηση. Είναι πλέον δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια έρχονταν κάποιος φίλος ή ένας γνωστός στο γραφείο και σου έλεγε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, βγάλε μου από το πρωτοδικείο μια σειρά πιστοποιητικών για την εταιρεία που έχω. Mm-hmm. Το κάναμε με λαφριά καρδιά, γιατί το κόστος ήταν μηδαμινό. Mm-hmm. 2 ευρώ, 1,5 ευρώ, 3 ευρώ το maximum. Αυτή τη στιγμή για να πάρεις μια σειρά πιστοποιητικών, θες το λίγο λιγότερο, 15 με 20 ευρώ. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό πλέον δεν μπορείς να το κάνεις ούτε σαν εξυπηρέτηση. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο αλλάζει, ας πούμε, και θα πρέπει να ξεγνωρίζει ο πολίτης. Κοιτάξτε, είναι ένας νόμος, είναι ένας νόμος του 44-46 του 16, ο οποίος περιλαμβάνει μέσα πάρα πολλά πράγματα, από τις αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα και άλλα διάφορα, τα οποία τώρα το να κάτσουμε ένα-ένα να τα αναλύσουμε ή να τα... Θεωρώ ότι είναι άλλη σημασία. Μα γι' αυτό σας είπα τι είναι. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, τον πολίτη. Τι αλλάζει και ενδιαφέρει τον πολίτη, ήταν η ερώτησή μου. Τι άλλο είναι αλλάζει. Αυτά, το οικονομικό είναι αυτά δηλαδή. Είναι αυτά που είπατε, βέβαια. Το οικονομικό. Βέβαια. Οπότε... Είναι επιβαρύνσεις προκειμένου να κάνεις δουλειά. Μάλιστα. Ωραία. Τα παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκη, πριν σας ευχαριστήσουμε. Να συμπληρώσω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ και πιθανολογώ ότι θα δυσκολεύσουμε κι άλλο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αυτός ο οποίος είναι κάτι το οποίο δεν θα το πω ποτέ, αλλά είμαι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να το κάνω, είναι ότι θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ με την έννοια ότι θα πρέπει να έχει... κεντρώ στα στοιχεία του, να ξέρει τι ζητάει, προκειμένου να μην ταλαιπωρείται. Ναι. Σωστά. Να το ψάχνει δηλαδή έτσι, να ψάχνει περισσότερο, να είναι ενημερωμένος ή να ενημερώνεται τέλος πάντων διαρκώς, γιατί χωρίς ενημέρωση και γνώση... Ναι. Σας λέω, έχει ο άλλος μία... κάνει να παίρνει 200 ευρώ από κάποιον. Ναι. Αξίζει τον κόπο να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτό το πράγμα. Άμα πληρώσει 1,000. Ναι. Αυτό ακριβώς. Κατά συνέπεια θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και σε ποιους προστούμε και ποιοι μας προστάνε. Αυτό είναι έτσι ένα απλοϊκό παράδειγμα. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που αναγκαστικά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, θα πρέπει να προσφύγεις δικαστικά σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε Άρα, καλά. Για μικροπράγματα, για μικροδιαφορές, για μικροεπισόδια... για παρεξηγήσεις. Είναι αυτό που λέγατε, που τρέχαμε για ψήλου πείδημα. Εντάξει. Ωραία. Κάτω κρατήμα. Μάλιστα. Περισσότερη, δηλαδή, θέλει έτσι, περισσότερη συζήτηση και για προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν με τον γείτονά μας, με τον αδερφό μας, με τον συνάδελφό μας. Ναι, περισσότερη συζήτηση και με αγάπη περισσότερο, γιατί έρχονται δύσκολα χρόνια από ό,τι φαίνεται, ακόμα πιο δύσκολα. Θεωρώ ότι πρωτίστως θα πρέπει να γίνεται μια διαδικασία συνδιαλλαγής, δηλαδή να δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε. Mm-hmm. Και αν δεν μπορούν μόνοι τους οι αντίδικοι, αυτό μπορεί να γίνει και μέσω των συναδέλφων. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν περιθώρια εξέβρεσης λύσεων, έστω και εξωδικαστικά. Mm-hmm. Απλά πρέπει να υπάρχει καλή πρόθεση. Έτσι, καλή πρόθεση. Λοιπόν, ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά με τα... Τα είχαμε πει και το καλοκαίρι, είχαμε κάνει...